Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Theory Shot. Ξανά, γιατί πολύ απλά το κάναμε μια φορά το γύρισμα την περασμένη εβδομάδα και μα βγήκε λίγο την άνοια. Οπότε γι' αυτό καθυστέρησαμε κιόλας. Πάμε να το ξανακάνουμε. Για αυτή τη φορά ελπίζουμε να το πούμε καλά το έργο. Ήρθε η ώρα να ορίσουμε και να εξηγήσουμε πέντε πράγματα για τους στόχους. Ποιος είναι ο στόχος της βαθμονόμησης, ποια είναι αυτή η σταθερή γνωστή κατάσταση την οποία επιθυμούμε. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζονται μέσα από το OSD menu. Το OSD menu είναι το on-screen display menu, είναι το μενουδάκι που βγαίνει στην οθόνη όταν πατάμε τα κουμπάκια κάτω. Φωτεινότητα, καμπύλη αναπαραγωγής τόνων ή αλλιώς γκάμα και σημείο λευκού. Η φωτεινότητα προφανώς ρυθμίζεται με το brightness και μετριέται σε καντέλα σαν ένα τετραγωνικό μέτρο. Ένα καντέλα σαν ένα τετραγωνικό μέτρο είναι η ένταση φωτεινότητας που έχει μία συγκεκριμένη επιφάνεια του ενός τετραγωνικού μέτρου που φωτίζεται από ένα κερί το οποίο βρίσκεται σε μία απόσταση ενός μέτρου. Καμπύλη αναπαραγωγής τόνων ή γκάμα και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι τόνοι στην οθόνη από το πιο φωτεινό σημείο με το πιο σκούρο. Δεν έχει γραμμική σχέση. Ορίζουμε μια συγκεκριμένη καμπυλότητα με τη βοήθεια ενός εκθέτη ο οποίος ονομάζεται γκάμα. Φανταστείτε, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε στο Photoshop όταν τραβάμε την καμπύλη από τα curves, τραβάμε την καμπύλη από τη μέση, την τραβάμε προς τα πάνω. Αυτό είναι πρακτικά μια διόρθωση γκάμα. Αυτή την καμπυλότητα την επιθυμούμε στο καλυμπράζιμα της οθόνης. Φέρνει την αναπαραγωγή των τόνων πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το φως. Ορίζεται μέσα από το OSD μενού με τη βοήθεια του contrast. Δείτε εδώ κατάσταση ζωντανού. Και τελευταίο σημείο, ίσως και το πιο σημαντικό, ίσως και το πιο δύσκολο, είναι το λευκό. Το λευκό το ελέγχουμε μέσα από το OSD μενού με τη βοήθεια μιας ρύθμισης που μας δίνει πρόσβαση στα τρία κανάλια της οθόνης, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Αυτό συνήθως αναφέρεται μέσα στο OSD μενού σαν RGB Gain, RGB Channels, Color, whatever. Το χρώμα του λευκού ορίζεται με τη βοήθεια μιας κλίμακας θερμοκρασίας, της κλίμακας των Kelvin. Υπάρχει μια ιστορία που λέγεται μέλλον σώμα. Το μέλλον σώμα έχει την ιδιότητα όσο ανεβάζει θερμοκρασία να ακτινοβολείται. Ένας πιο πρακτικός και απλός τρόπος για να αντιληφθούμε τι είναι το μέλλον σώμα είναι να σκεφτούμε μια λάμπα πυράκτωσης. Οι λάμπες πυράκτωσης είναι αυτές που έχουν το μικρό το σειρματάκι στη μέση, παλιές. Λοιπόν, αυτές όσο περνάει ρεύμα, το σειρματάκι που λειτουργεί ως αντίσταση θερμαίνεται. Και όσο ανεβάζει θερμοκρασία, ακτινοβολεί φως. Όταν αρχίζει και ακτινοβολεί, βγάζει ένα πολύ θερμό φως. Εκεί είμαστε περίπου ας πούμε, στα 2.000, 2.500, 3.000 Κέλβιν. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό ακτινοβολεί ένα πιο ψυχρό φως. Μπορεί να φτάσει στα 5.000 Κέλβιν. Και αν ανεβεί και άλλο η θερμοκρασία, μπορεί να φτάσει στα 6.500 Κέλβιν ή ακόμα και στα 9.300 που είναι σχεδόν μπλε. Εννοείται πως ο οδηγός μας είναι το κολορίμετρο, το όργανο που θα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης. Το όργανο θα μας πει ότι κοίταξε να δεις, η θερμοκρασία του λευκού είναι λίγο πιο θερμή από ό,τι θέλεις, οπότε πήγαινε και ανέβασε λιγάκι το μπλε. Τώρα στα software που χρησιμοποιούμε μπορεί να υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πολλές και διαφορετικές, είναι πεδίο διαφοροποίησης των κατασκευαστών. Η καλύτερη λύση εκεί πέρα, αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει, είναι το περίφημο, το infamous RTFM. Read the fucking manual. Subscribe, καμπανάκι και πάμε να μάθουμε λίγο θεωρία. Τα λέμε, παιδιά. Μέχρι το επόμενο Theory Shot. Bye.